Δεδομένου ότι εγκλωβίστηκαν εκεί, πιστεύω ότι οποιοδήποτε στη θέση του θα έψαχνε για οτιδήποτε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και έτσι μέσα στην πλατεία Συντάγματος βρήκατε σίδερα, μέσα στην πλατεία Συντάγματος. Όχι, δεν ήταν μέσα στην πλατεία Συντάγματος. Οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβίστηκαν μέσα σε κάποια πολυκατοικία και τα πήραν από την πολυκατοικία μέσα. Η πολυκατοικία είναι καταστήματα, είναι γραφεία και προφανώς σε κάποια αποθήκη υπήρχαν από κάποιο ντέξιον, από κάποια ράφια. Τώρα, αν θα το δείτε, δεν είναι ρόπαλο, είναι ντέξιον. Αν θα το δείτε στο βίντεο, είναι ντέξιον. Το ντέξιον κύριε Κουμούτσο, το ντέξιον χρησιμοποιείται για ντουλάπες, για συρτάρια, όχι για να σπάει κεφάλια ανθρώπων. Τώρα, γιατί όμως ένας συνδικαλιστής που λειτουργεί σε ένα χώρο που κυριαρχείται από το ΠΑΣΟΚ συνεργάζεται με ακροδεξιά στοιχεία? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και ούτε υπάρχει κάποιο κανόνα. Είναι λίγο παγίδα και θέλω να την κατανοήσω. Καταρχήν, τα ντέξιον πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν όπλο? Σαφώς είναι για ράφια. Αλλά όπως είπα και νωρίτερα, οι άνθρωποι αυτοί εγκλωβιστήκαν μέσα στην πολυκατοικία και τα απέσπασαν από αποθήκη που υπήρχε στην πολυκατοικία. Κάτι που μπορούν να το βεβαιώσουν και οι υπάλληλοι της πολυκατοικίας, γιατί ήταν γραφεία και υπήρχαν υπάλληλοι εκεί. Δεν ήταν δικά τους, δεν τα φέρανε μαζί τους. Κύριε Κουμούτσο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση αμέσως κάτι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, σας παρακαλώ να δείχνετε το βίντεο όσο θα ρωτώ τον κύριο Κουμούτσο. Ότι επειδή έχω αποχωρήσει λόγω διαφοράς χρόνου από την τηλεόραση, αδυνατό να το δω το βίντεο. Θα σας το περιγράψω εγώ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι οι δύο συνάδελφοί σας περνούν από το οδόφραγμα που είχε βάλει η αστυνομία και κατευθύνονται προς κάποιο χώρο σαν να επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν. Δηλαδή, δείτε τους εδώ, εσείς δεν τους βλέπετε, τους βλέπουν όμως οι τηλεθεατές μας. Δεν είναι σαστισμένοι, ξέρουν πού θα πάνε. Θέλω να σας δώσω λίγο... Κύριε Κουμούτσο, ακούστε με ένα λεπτό. Δεν είναι σαστισμένοι, κατευθύνονται σαν να ξέρουν πού πηγαίνουν. Με τον ημίγυμνο που λέτε. Τους λέει να φύγουν γιατί απαγορεύεται να είναι. Και από ό,τι θα δείτε, διαπληκτίζεται με τον ημίγυμνο και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο περνάει το μήνυμα ότι ήταν και σφιχταγκαλιασμένοι, ενώ διαπληκτίζονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, ο άνθρωπος αυτός δεν φοράει κουκούλα, ρε παιδιά. Λέτε για κουκουλοφόρους, ενώ ο άνθρωπος αυτός έχει γάζες από πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκε ο μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ. Γιατί δεν το βλέπετε στο βίντεο? Α, ένα μαντήλι όμως γύρω τον πρόσωπό του. Να σας πω κάτι. Δεν σας κάνει εντύπωση. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι παραμένει με το σίδερο στο χέρι? Μα εδώ είναι ανάμεσα στους ανθρώπους. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να καταλάβω. Αποχωρεί, αν μου κάνει εντύπωση ότι... Αποχωρεί με το σίδερο στο χέρι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που του έχουν προσφέρει πρώτες βοήθειες, που του έδεσαν το κεφάλι, κρατάει το μαντήλι. Δηλαδή πάνω από τις γάζες το μαντήλι και αποχωρεί με το σίδερο. Το παράλογο για μένα. Ποιον τραυματισμένο έχετε δει να φεύγει με το σίδερο? Νομίζω και από την κυρία Καλή νωρίτερα. Κύριε Κουμούτσο, με ακούτε? Κύριε Κουμούτσο, με ακούτε? Κύριε Κουμούτσο, πρέπει να με ακούτε για να κάνουμε διάλογο. Προκύψει το τι είναι ο καθένας. Κύριε Κουμούτσο, με ακούτε? Δεν θα σας αφήσω. Δεν θα σας αφήσω. Πρέπει να απαντάτε στα συγκεκριμένα. Εδώ εσείς μας τους εμφανίζετε σαν να είναι φιλήσυχοι συνδικαλιστές. Ποιος φιλήσυχος συνδικαλιστής που τον έχουν τραυματίσει, έχουν δέσει το κεφάλι του και βρίσκεται ανάμεσα στα ΜΑΤ. Αποχωρεί με το σίδερο στο χέρι. Ποιος? Κύριε Χατζηνογλάου, επειδή ή η σύνδεση είναι κακή, η σύνδεση είναι άριστη. Κατάλαβα την ερώτηση. Ξαναλέω, μας είπατε ότι του δέσαν το κεφάλι. Το βλέπουμε. Γιατί φοράει πάνω από τους επιδέσμους το μαντήλι, την μπλούζα του για μαντήλι και γιατί αποχωρεί με το σίδερο στο χέρι? Το σίδερο γιατί το έχει ακόμη στο χέρι ενώ είναι ανάμεσα σε αστυνομικούς? Και γιατί φεύγει με το σίδερο στο χέρι? Πού βρίσκεται τη λογική σου αυτό? Ο άνθρωπος όπως βγήκε από εκεί που ήταν, κανένας προφανώς δεν του είπε πέτα το σίδερο. Κακός που, κακός που δεν έγινε σύλληψη. Α, έπρεπε να του το πούνε. Να τακτοποιηθεί το ποιος είναι ο καθένας. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θέλω να σας πω τι άλλο, κύριε Χατζηνικολάου. Μπορώ να το. Παρακαλώ. Να το πω για να ακουστεί. Είναι δυνατόν, πιστεύει κάποιος Έλληνας, ότι στην πλατεία Συντάγματος υπάρχει γωνία που δεν βιντεοσκοπείται? Γιατί δεν παρουσιάζονται τα βίντεο όλα? Γιατί είναι αποσπασματικά και δεν δείχνουμε και πίσω από τους αστυνομικούς? Γιατί δεν δείχνουμε τα βίντεο τα οποία είναι πέρα της συμπλοκής? Κύριε Κουμούτσο, κρούετε ανοιχτά στήρα. Στείλαμε 5 λεπτά υλικό, πολύ περισσότερο δηλαδή από αυτό που βλέπετε, πριν και μετά,
και στην εισαγγελία και στην αστυνομία. Πείτε μου κάτι ακόμα. Είχαν σχέση με τη Χρυσή Αυγή κάποια από τα μέλη της ομάδας σας? Κύριε Κουμούτσο, με ακούτε? Έχουν σχέση με τη Χρυσή Αυγή κάποια από τα μέλη της ομάδας σας ή όχι? Κύριε Χατζηνικολάου, ούτε εσείς μπορώ να γνωρίζω αν ανήκετε στη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν ανήκω, σας το λέω. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω σε καμία Χρυσή Αυγή. Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Ο συνδυασμός δεν έχει καμία σχέση με καμία κομματική σε μένα. Ταυτότητα. Όχι εξυπνάδες σε μένα. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Εγώ δεν ανήκω λοιπόν. Εγώ δεν ανήκω και το λέω. Όσο γνωρίζω όμως με τα λεγόμενά τους, δεν ανήκουν ούτε στη Χρυσή Αυγή, ούτε κάπου αλλού. Μάλιστα. Κύριε Κουμούτσο, πάντως οι συνάδελφοί σας είναι οι πρώτοι οι οποίοι σας άδειασαν. Εγώ άκουσα τον κύριο Λιαγούρη. Οι πρώτοι. Που σας άδειασαν. Ή που άδειασαν τους συγκεκριμένους κυρίους, για να μην βάζω και εσάς μέσα, που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Ο κύριος Λιαγούρη σήμερα το πρωί βγήκε. Τον άκουσα και εγώ τον Λιαγούρη. Τις ταυτότητες του, μισό λεπτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι συνδικαλιστική διαφορά. Είπε πάντως ότι λόγω των ακραίων συμπεριφορών, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δεν είναι πια αυτός ο συνδυασμός και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εξέπεσε του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν απασχολήσει ξανά με συμπεριφορές. Δεν ξέρω τι είδους συμπεριφορές. Θα μας το πείτε εσείς τι είδους συμπεριφορές ήταν αυτές που οι συνάδελφοί σας... Όχι, να μας το πείτε εσείς. Ή να απαντήσετε στον κύριο Λιαγούρη, γιατί είναι πολύ σοβαρή κατηγορία. Για ακραίες συμπεριφορές εγώ θα απαντήσω. Μα δεν το ρωτήσατε. Ο κύριος Λιαγούρης, τον ακούσατε κι εσείς όπως τον άκουσα και εγώ. Δεν το ρωτούσα, φυσικά δεν το ρωτούσα. Αλλά για να λέει ότι δεν είναι πια ο συνδυασμός στο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω ακραίων συμπεριφορών, φανταζόμαστε σε ένα συνδικάτο που γνωρίζεστε όλοι, κάτι σοβαρό θα συνέβη. Για να, σας, για να πετάξουν τον συνδυασμό λέει, έξω. Γιατί δεν μας το λέει, γιατί δεν μας ενημερώνει. Εσείς όπως είπε στο κανάλι για ακραίες συμπεριφορές, εγώ θέλω απλά να μας πει ποιες είναι αυτές. Ήσασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν είστε πια, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Ήμουνα και είμαι. Είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΘΕΛ. Δεν έχει συμβεί κάποιο επεισόδιο, δεν έχει μεσολαβήσει κάτι, δεν σας κατηγόρησαν οι συνάδελφοί σας. Όχι της ΕΘΕΛ, του συνδικάτου. Δεν σας άκουσα. Όχι της ΕΘΕΛ, του συνδικάτου της ΕΘΕΛ. Του συνδικάτου της ΕΘΕΛ, με αυτό λέω. Δεν σας κατηγόρησαν για κάποιο λόγο και σας έβγαλα. Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε λοιπόν ότι δεν έχει μεσολαβήσει τίποτα. Απλώς ο Λιαγούρη σήμερα το πρωί του ήρθε και το είπε. Τι εννοείται αν έχει μεσολαβήσει? Πέστε μου για ποιο πράγμα μιλάτε να σας απαντήσω. Ρε. Τι μιλάτε αν έχει μεσολαβήσει κάτι, να ξέρω εγώ τι μεσολαβήσει στο Λιαγούρη και είπε. Εσάς ρωτώ. Εγώ θα απολογηθώ για το Λιαγούρη. Μα πέστε μου εσείς για ποιο πράγμα να μιλήσω. Τι μου λέτε, ότι ο Λιαγούρη είπε ότι υπάρχουν ακραίες συμπεριφορές. Γιατί δεν μας τις λέτε? Ναι, βεβαίως. Μίλησε για ακραίες συμπεριφορές. Δεν το διευκρίνησε. Υπάρχει κάτι που έχει μεσολαβήσει? Αυτό σας ρωτώ. Κατά το παρελθόν. Εγώ θα απαντήσω στο ίδιο Λιαγούρη θα το απαντήσει. Μάλιστα. Εσεί δεν ούτε έχετε μεταφράσει. Εγώ δεν γνωρίζω. Λοιπόν, να μπορέσω να απαντήσω πάνω σε αυτό που μιλάει. Ναι, κυρία Κανέλη, παρακαλώ. Δεν είναι θέμα ούτε τη ΕΘΕΛ, ούτε του συνδικάτου, ούτε του Κουμούτσου. Του κυρίου Κουμούτσου. Ρωτάω. Οποιοδήποτε από αυτού που είμαστε εδώ στον αέρα. Πάρτε δε και 5 σκουρόχρωμου. Κανα Πακιστανό. Κανα Αφγανό. Δώστε του ένα μαρκούτσι από δέξιον. Εγώ δεν θα πέσω στα υλικά ούτε στην αστοχία υλικού, δεν με ενδιαφέρει. Δέξιον. Και αφήστε τον να πλησιάσει ματατζή σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα. Και περιγράψτε μου τι θα κάνει ο ματατζής. Χωρίς διαδήλωση. Μάλιστα. Καθόλου. Άμα δείτε παρατεταγμένους ματατζίδες και δείτε 5 πολίτες. Άσπρους, μαύρους, κόκκινους, κίτρινους, μπλε, θαλασσί, με ελληνική σημαία. Και με ένα κομμάτι ντέξον στο χέρι. Κατεβασμένο κάτω. Μισόγυμνος. Να πλησιάζουν τα ΜΑΤ. Πείτε μου τι θα κάνουν τα ΜΑΤ. Εάν μου πείτε ότι θα κάνουν αυτό που κάνουν σήμερα, τότε εγώ πρέπει να καλέσω κι εσείς και όλοι μας αυτή τη στιγμή 1.000.000 πολίτες στο δρόμο με ντέξιον να περάσουν μάλιστα και μέσα από τη Βουλή. Δεν κινδυνεύει κανένας. Δεν κινδυνεύει δημοκρατία. Δεν κινδυνεύουν τα ΜΑΤ. Δεν κινδυνεύει σύμπαση η ανθρωπότηση. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Κουμούτσο εδώ. Και να πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ, γιατί αμέσως μετά έχει ζητήσει να παρέμβει κυρία Κανέλη, προφανώς για να απαντήσει στο σχόλιο σας για την εφημερίδα Τα Νέα, ο αρθρογράφος της εφημερίδας, ο κύριος Παπαχρήστος. Τώρα, πάμε στο ρεπορτάζ. Αντιδράσεις ακόμη και από τους συνδικαλιστές της Ελλάς προκάλεσε η πρωτοφανής βιαιότητα με την οποία η αστυνομία αντιμετώπισε τους διαδηλωτές στο Σύνταγμα. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ έφτασαν στο σημείο να ρίξουν χημικά στο σταθμό του μετρό και στο ιατρείο του Ερυθρού Σταυρού. Η αλόγιστη χρήση δακρυγόνων δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας στο κέντρο που σήμερα μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Έξω!
Σκηνές πρωτοφανούς αγριότητας όπως αυτό το ενψυχρό χτύπημα με γκλόμπ σε έναν διαδηλωτή έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων για την επιθετικότητα των αστυνομικών δυνάμεων στα χτεσινά επεισόδια. Απερίφραστα θα καταδικάσω όχι μόνο την πράξη, αλλά θα ζητήσω κιόλας να τεθούν εκτός σώματος αν υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Όμως ο συγκεκριμένος διαδηλωτής δεν ήταν το μόνο θύμα της αστυνομικής βίας. Οι δημιουργίες των ΜΑΤ ξεχύνονταν εναντίον των αγανακτισμένων σαν να πήγαιναν σε πόλεμο και μάλιστα χωρίς να δεχτούν πρόκληση. Εκτός σε αυτού οι αστυνομικοί χτυπούσαν άνδρες και γυναίκες ακόμη και με κλωτσιές. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ δεν δίστασαν να βομβαρδίσουν με χημικά το εσωτερικό του σταθμού του μετρό στο Σύνταγμα, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο χιλιάδες διαδηλωτές. Οι άνδρες των ΜΑΤ έριξαν βροχή από βομβίδες κρότου λάμψης στο σταθμό, προκαλώντας τραυματισμούς, οργή και αγανάκτηση. Από πλευράς επιχειρήσεων, η αστυνομία υπερεύει τα εσκαμμένα. Και θα έλεγα ούτε καν τα προσχήματα δεν κρατήσαμε. Στο ιατρείο μέσα, του Ερυθρού Σταυρού τα κάθηκε. Έπνιξαν στα χημικά ακόμη και το ιατρείο που είχε στήσει ο Ερυθρός Σταυρός στην πλατεία Συντάγματος για τις ανάγκες των αγανακτισμένων, με αποτέλεσμα πολλοί να υποστούν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Σίγουρα χθες υπήρξαν κάποιες υπερβολές όσον αφορά για τα χημικά, για την αλόγιστη χρήση. Σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα που πέρασα από το Σύνταγμα, τα μάτια μου κλαίγανε. Εντελώς ανεξήγητη όμως ήταν η επίθεση αστυνομικών της ομάδας Δίας με κρότου λάμψης στους σταμόνες που έπιναν τον καφέ τους στις καφετέρειες της Οδού Μητροπόλεως. Όπως βλέπετε στο βίντεο που κατέγραψε το Real.gr, η ανέτεια εισβολή με τη χρήση των επικίνδυνων εκρηκτικών προκάλεσε την αγανάκτηση του κόσμου. Τους καλώ λοιπόν και τόσο τον αρχηγό του σώματος, όσο και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να πάρουν θέσεις στα γεγονότα. Και ενώ οι σκούπες του Δήμου και τα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, τουρίστες και πολίτες περπατούν με μαντήλια και μάσκες στα πρόσωπά τους ανάμεσα στα συντρίμμια που απέμειναν από τις αιματηρές συγκρούσεις που η εικόνα τους έκανε το γύρο του κόσμου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο της εφημερίδας Τα Νέα, τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο. Κύριε Παπαχρήστο, σας ακούμε. Κύριε Χατζηνικολάου, ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να παρέμβω είναι ότι θέλω να συστήσω στην κυρία Κανέλη. Αν πρέπει να ντρέπεται για κάτι, είναι να ντρέπεται για αυτά που λέει κατά καιρούς. Όπως το μόλις πριν από λίγα λεπτά στο... Αφήστε κυρία Κανέλη να μιλήσω. Μα σαν δεν ντρέπεσαι. Λοιπόν, μου απαγορεύεις να σχολιάσω να λέτε σελίδο για τα νέα ότι ντρέπεστε και για τους τίτλους. Μου απαγορεύεις να σχολιάσω τίτλο εφημερίδας. Όχι, δεν σας απαγορεύω τίποτα. Απλώς θέλω να σας πω ότι αν πρέπει να ντρέπεστε για κάτι είναι για αυτά για τα οποία λέτε. Όπως το προηγούμενο το αντίστοιχο εξόχως ρατσιστικό ότι μιλήσατε για σκουρότους ανθρώπους κυρία Κανέλη. Αυτό το αντίστοιχο τα νέα. Τα νέα κάνουν μια πολύ σημαντική δημοσιογραφική δουλειά. Έχω δουλέψει στα νέα και πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι φαντάζεσαι. Ναι, ντρέπεστε. Είπατε ότι ντρέπεστε για τα νέα. Δεν κάνεις λάθος. Ντρέπομαι για την εξίσωση. Με συγχωρείτε. Αν πρέπει λοιπόν να ντρέπεστε για κάτι, είναι για αυτά που κατά καιρούς λέτε. Αδιανόητα. Ποσό για μένα είναι εξευτελιστικό. Το απίστευτο, το αδιανόητο και ρατσιστικό. Θα μου κάνεις εσύ συστάσεις σε μένα, ναι. Κουρόχρωμους ανθρώπους. Αυτονταφέ είσαι, δεν κατάλαβα. Εάν θέλετε επίσης μπορούμε να σας φέρουμε τηλέφωνο κάθε απόγευμα να σας ρωτάμε τι τίτλους πρέπει να βάλουμε στην εφημερίδα. Καλή ιερά εξατασή, σε απαγορεύεται να σχολιάσω τίτλο εφημερίδας. Ότι ντρέπεστε για τα νέα. Ότι ντρέπεστε για τα νέα. Για τον τίτλο! Να τρέπεστε για τον εαυτό σας, κυρία. Για τον τίτλο ντράπηκα! Ντράπηκατε για τον τίτλο, για τον λόγο. Το συνδύασαμε τα γεγονότα και είπα ότι αυτό είναι το τιμολόγιο. Εσείς οι οποίοι εγκαθήκατε εδώ πέρα. Σοβαρολογείς. Σοβαρολογείς, δεν έχω δικαίωμα. Θα πρέπει να σέβεσαι τη δουλειά σας εδώ. Εσύ μπορεί να πεις ότι θες για τίτλο δικό μου, άνθρωπο, του ριζοσπάστη ό,τι θέλεις. Δεν απευθύνομαι σε εσάς, δεν κάνω διάλογο μαζί σας. Σοβαρολογείς, δεν απευθύνεσαι σε μένα με κάνοντας συστάσεις. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως, ότι αν η κυρία Κανέλη αισθάνεται ντροπή για κάτι, θα πρέπει να ντρέπεται για αυτά που λέει, όπως αυτό που προηγουμένως. Και θα έλεγα και σε εσάς, ας πούμε, την αφήσατε, διατύπωσε την άποψη ότι υπάρχουν σκουρόχρωμοι άνθρωποι. Αυτό το απίστευτο, το αδιανόητο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι λες μωρέ τώρα. Τι λες μωρέ. Τι λες μωρέ, σε διατεταγμένη υπηρεσία είσαι. Λοιπόν, έχω 20 αντιρατσιστικά βραβεία στην πλάτη μου.